Ευχαριστώ την Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, την κύριε Πατή που είναι εδώ, τον κύριο Αβαγιανό ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων και τον κύριο Μπανή σαν Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής και όλους εσάς. Βλέπω εδώ πέρα είναι μαζί πολύ αξιόλογα στελέχη του τουριστικού προϊόντος στο νησί μας. Κύριε Σπανέλη είναι διοκτήτρια του ξενοδοχείου Elysium. Και έρχονται και άλλοι. Να πω μόνο ότι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, κύριος Μερσινιάς, ήταν να έρθει, αλλά τελικά μια πολύ έκτακτη εργασία τον καλεί στο επιμελητήριο. Θα μας τα πει και ο κύριος Βαγιανός που κυμνώνησε μαζί του. Ο λόγος λοιπόν που σας κάλεσα σήμερα, που σας καλέσαμε, ήταν για να σας πούμε κάτι έτσι πολύ ευχάριστο που έχει να κάνει με το τουριστικό προϊόν και τους στόχους που υπάρχουν σε σχέση με την αξιοποίηση του τουριστικού του τουρισμού στο νησί μας συνολικά και ιδιαίτερα στο Δήμο Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα η αναπτυξιακή μέσα από μια μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων και επαφών που είχε με την κεντρική διοίκηση σε κάποια στιγμή το προηγούμενο τρίμηνο ορίμασε μια πρόταση που είχε κάνει για να φέρει κάποια χρήματα από μέρους της κεντρικής διοίκησης και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Μετανάστευσης με συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού της χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα κονδύλι το οποίο με τη σειρά του θα αποτελέσει ένας μοχλός για να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια καλή ανάλυση των τουριστικών απαιτήσεων και προοπτικών στο νησί μας μέσα από τις διαδικασίες και τις αδυναμίες που έχει γεννήσει όλο το προηγούμενο διάστημα το μεταναστευτικό και γενικά τα προβλήματα που αντιμετώπισε το νησί μας και η περιοχή μας τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το οποίο έγινε φανερό από την πρώτη στιγμή από την πλευρά τουλάχιστον του Δήμου Μυτιλήνης ήταν ότι ο Δήμος και ιδιαίτερα η πόλη της Μυτιλήνης και όλος γενικά όλο το νησί μέσω του μεταναστευτικού υποβαθμίστηκε πολύ, δυσφημίστηκε και ταυτίστηκε εν τέλει η ίδια η περιοχή μας με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όπως το ξέρουμε όλοι, το μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό θελήσαμε από την πρώτη στιγμή να το επικοινωνήσουμε με τους κεντρικούς φορείς και να πούμε ότι πρέπει να γίνει κάτι στοχευμένο, κάτι πολύ συγκεκριμένο και μέσα από κριτήρια πλέον τουριστικά τα οποία θα έχουν ένα επιστημονικό πρόσημο. Δηλαδή αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε και να περάσουμε είναι ότι πρέπει να γίνει επιτέλους μια μελέτη σε βάθος έτσι ώστε να αξιολογήσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι αδυναμίες που έχουν προκύψει, οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορέσουν με προτάσεις και με συγκεκριμένες πολιτικές, με αφηγήματα τα οποία θα εκπονηθούν σε βάση όμως επιστημονική και όχι ο καθένας με το δικό του τρόπο και όπως το αντιλαμβάνεται, από επιστημονικούς φορείς του τουρισμού, να δώσουμε προτάσεις για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια άλλη αναπτυξιακή λογική, διότι ήρθε η ώρα πια της Λέσβου, είναι η ώρα της Ελλάδος και ήρθε η ώρα της Λέσβου ειδικά να περάσει και να δρέψει τους καρπούς αυτής της αναπτυξιακής διαδικασίας που υπάρχει στην περιοχή στον τόπο μας, συνολικά και ειδικά στη Λέσβο που πρέπει πλέον να το ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω με χαρά είναι ότι μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε πλέον χρηματοδότηση, η οποία είναι στο στάδιο πλέον που έχει υλοποιηθεί με δράση που έχει περάσει στο στάδιο της συμβασιοποίησης. Η αναπτυξιακή λοιπόν του Δήμου Μυτιλήνης, η Μυτιλήνη ΑΕ, έχει κάνει μια συνεργασία με το ΣΕΤΕ, που είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν φορέας των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλές υπηρεσίες τουριστικού προϊόντος, έτσι ώστε με τη σειρά του να εκπονήσει μια μελέτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προτεραιότητες, έτσι ώστε αφενός μεν να διαπιστώσει τις εγγενείς αδυναμίες που έχει να κάνει με την περιοχή μας και από την άλλη να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις και συγκεκριμένες πράξεις σε όλα τα επίπεδα που θα ακολουθήσουν μετά από την μελέτη αυτή. Το σύνολο της χρηματοδότησης είναι 245.000, ο χρόνος υλοποίησης είναι ένα χρόνο και το έργο έχει σαν επικεφαλίδα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού.
Εμείς από την πρώτη στιγμή καταστήσαμε σαφές ότι αντιλαμβανόμαστε το τουριστικό προϊόν σαν ενιαίο για όλο το νησί μας. Αυτός είναι και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή επικοινωνήσαμε με το Δήμο Δυτικής Λέσβου και με την αρμόδια αντιδήμαρχο την κυρία Βατή, η οποία σημειωτέων έχει κάνει μια πολύ αξιόλογη εργασία γύρω από το θέμα του τουρισμού και μάλιστα πρόσφατα είχαμε τη χαρά να λάβουμε γνώση και ενός site που έχει κάνει, το οποίο ακριβώς και εκείνη στην ίδια λογική με εμάς προωθεί όλο το νησί συνολικά. Και εμείς με τη σειρά μας λοιπόν μέσα από αυτή τη συνεργασία θα έχουμε συγκεκριμένες προτεραιοποιήσεις μέτρων και στόχων που θα έχουν σαν απάβγασμα την τελική πρόταση για τον τουρισμό με συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις όπως προείπα. Ξεκινάω λοιπόν να αναφέρω ότι η έρευνα αυτή θα έχει αποκλειστικό σαν αντικείμενο τη Λέσβο και ως τουριστικό προορισμό, ποιες είναι οι προοπτικές και οι δυναμικοί της σε επίπεδο τοπικό, οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι στόχοι που πρέπει να τεθούν και τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις προβολής μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τους φορείς τους εδώ που θα εκπονήσουν μέσα από τις προτάσεις που θα κάνουν ένα κοινό σχέδιο δράσης, να γίνει μια ανάλυση του περιβάλλοντος έτσι ώστε να δούμε τις συγκεκριμένες ανάγκες που έχει το μέρος μας, να αναλύσουμε με στοιχεία και με νούμερα ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, ποιο είναι το τουριστικό προφίλ της περιοχής μας από πλευράς προσφοράς και ζήτησης για τη Λέσβο, τι ζητάνε από εμάς μέχρι τώρα οι τουρίστες και τι θέλουν ή τι θα μπορούσαμε να στρέψουμε την δυνατότητα να τους πάμε σε μέρη τα οποία έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας, να κάνουμε κύκλοι επαφών και interviews με φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού και γενικά να γίνει μια χαρτογράφηση εφόλης της ύλης του τουριστικού προϊόντος, έτσι ώστε με τους κατάλληλους επαγγελματίες να εκπονηθεί του τουρισμού, τους ντόπιους, τους μυτιλινιούς, τους λέσβιους, να κάνουμε μια πρόταση τουριστική και μια ανάδειξη η οποία θα αποτελέσει ένα μπούσουλα από μόνος του αυτή η μελέτη με συγκεκριμένες δράσεις για να αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς για τις επόμενες ενέργειες. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία διότι η εγκυρότητα και η εγγύηση και η αξιοπιστία του φορέα του ΣΕΤΕ, ο οποίος είναι ο πιο αξιόπιστος εταίρος του τουρισμού με συνεργασία άμεση και σε ευθεία αντικείμενο του τουρισμού και την ανάπτυξή του σε όλους τους νομούς τους τουριστικούς του τόπου μας, αν μη τι άλλο δημιουργεί μια αισιοδοξία ότι το αποτέλεσμα για πρώτη φορά θα είναι περιστατωμένο και με πλήρη αιτιολόγηση. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια. Το πρώτο κομμάτι που είναι, που είναι το καθαρά, να το πω έτσι, το θεωρητικό, που είναι η συλλογή των στοιχείων μέσα από τις συνεχείς επαφές που θα υπάρξουν από ειδικούς που θα εκπονήσουν τη μελέτη αυτή των τουριστικών παραγόντων. Θα συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία στην πορεία θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις, όπως είπα πριν, με τις επόμενες φάσεις του προγράμματος. Θα σας πει ο κύριος Μπαλής συγκεκριμένα στοιχεία του αξιδιού, να το πω έτσι, αυτό της τουριστικής αυτής προσπάθειας που θα γίνει, και αυτής αμέσως θα δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους συνομιλητές μας. Ξεκινάμε με την πρώτη φάση του έργου, όπου είναι η μελέτη και είναι αυτό που μόλις εμφανισιοποιήθηκε, με τίτλο «Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ για την ανάδειξη της Λέσβου ως τουριστικού προορισμού». Αυτό έχει τα εξής παραδοτέα. Υπάρχει έρευνα και ανάλυση του περιβάλλοντος, δηλαδή ανάλυση των κυρίων ταξιδιωτικών τάσεων, με συγκεκριμένα παραδείγματα και case studies. Θα υπάρξει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυση τουριστικής προσφοράς και ζήτησης για τη Λέσβου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Είναι σημαντικό να σας πω ότι οτιδήποτε μελέτη υπάρχει και έχει προϋπάρξει θα συμπεριληφθεί μέσα σε αυτό, δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένα δεδομένο το οποίο θα φύγει χωρίς να υπάρξει επεξεργασία. Και φυσικά θα γίνει και ειδική, να το πω, μελέτη και για τα χρόνια τα δύσκολα του κορονοϊού και του πανεπιστημίου που περάσανε πάνω από το νησί μας, οπότε θα προσαρμοστεί η μελέτη και θα παραδοθεί με όλα τα στοιχεία. Θα γίνουν και φυσικά κύκλοι επαφών και τα interviews με φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού.
Πλέον θα παραδοθεί μια χαρτογράφηση και αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος με αποτύπωση της τουριστικής εμπειρίας που προσφέρει η Λέσβος, τα δυνατά σημεία που διαμορφώνουν την πρώτη αξία προορισμού. Θα γίνει στρατηγική μάρκετινγκ και κατευθύνσεις με στρατηγικές προτεραιότητες και στόχους, προτινόμενη στόχευση και εστίαση σε κύρια ταξιδιωτικά προϊόντα και εμπειρίες της Λέσβου και ορισμός ελκυστικών αγορών, τμήματων αγοράς, ταξιδιωτικών προφίλ επισκεπτών σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού. Στρατηγική επικοινωνία για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και του προορισμού, δηλαδή θα χαραχθεί μια γενικότερη στρατηγική επικοινωνία με brand identity και ένα πολύ σημαντικό ότι θα δημιουργηθεί μια δεξαμενή περιεχομένου, content δηλαδή, και stories, βίντεο και photos και οτιδήποτε έχει να κάνει με marketing θα μπορούμε να παίρνουμε αυτή τη δεξαμενή και είτε είναι κάποιος επαγγελματίας, για παράδειγμα rent car ή κάποιος επαγγελματίας του τουρισμού, οποιοδήποτε θα μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας και να πάρει content, να πάρει περιεχόμενο, έχοντας όμως κοινή στρατηγική, να μπορούμε όλοι να μιλάμε και να λέμε το ίδιο πράγμα για τη Λέσβο και να επικοινωνούμε με τον ίδιο τρόπο. Και όχι ο κάθε επαγγελματίας να σκαρφίζει το δικό του τρόπο. Και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Κατάρτιση λοιπόν προτινόμενου πλάνου ενεργειών για προβολή και προώθηση του προορισμού και σε B2B επίπεδο και σε B2C. Και προτάσεις δράσεων εκπαίδευση φυσικά. Αυτό που σας περιγράψα ήταν η πρώτη φάση του έργου που αποτελεί τη μελέτη και είναι αυτό που μόλις έχουμε ξεκινήσει. Όταν ολοκληρωθεί αυτό ή κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, θα ξεκινήσουν και τα κομμάτια της δεύτερης που είναι ουσιαστικά εφαρμογές με μέρος της μελέτης. Στις εφαρμογές λοιπόν αυτές που μιλάμε για δράσεις, προβολή και προώθηση, υπάρχει μια ανάπτυξη ενός ταξιδιωτικού website που εδώ είναι ένα ταξιδιωτικό website που θα αφορά σε όλο το νησί, που προφανώς θα γίνει μια συνεργασία στο ήδη υπάρχουν και θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους πώς αυτό θα λειτουργήσει μαζί ή θα είναι ένα ενιαίο. Και θα ή το ήδη υπάρχουν θα αναβαθμιστεί ή θα μπουν τα inputs από τη Δυτική Λέσβο ή αυτό που έχει φτιάξει η κυρία Βατή και ο Δήμος Δημητρίδης μαζί. Εδώ έχει κάποιες λεπτομέρειες για το πώς θα είναι αυτό. Θα είναι καθαρά ταξιδιωτικό το site και καταλαβαίνετε διαφορά από το site που έχουμε φτιάξει ήδη του Δήμου. Αυτό αφορά καθαρά τουρισμό και είναι αφιερωμένο μόνο στον τουρισμό. Δημιουργία ταξιδιωτικών κειμένων και φωτογραφιών, όπως σας είπα. Το δεύτερο έργο θα γίνει η ανάπτυξη της παρουσίας μας στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο είναι και ένα πολύ σημαντικό νέο trend. Θα μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε μια πολύ ισχυρή καμπάνια, να το πω έτσι, ή συμμετοχή σε Facebook, Instagram και TikTok. Και το θέμα δεν είναι να φτιαχτεί μια απλή σελίδα, όπως ξέρετε. Το θέμα είναι πώς θα δημιουργηθεί το περιεχόμενο αυτής της δράσης και το πώς ειδικοί επαγγελματίες θα μπορέσουν να κάνουν τη συνέχεια που λέμε. Διότι το τι θα ταΐσουμε εντός εισαγωγικών έχει νόημα σε αυτά τα δίκτυα και όχι απλά να φτιάξει μια σελίδα. Εδώ θα έχουμε μια πολύ δυνατή υποστήριξη για ένα χρόνο τουλάχιστον από ειδικούς του ΣΕΤΕ, οι οποίοι θα το τρέξουν αυτό για τη Λέσβο και θα εκπαιδεύσουν παράλληλα στελέχη δικά μας, των Δήμων και του αναπτυξιακού οργανισμού, ώστε να συνεχίσουν αυτό το έργο της τροφοδότησης των social media. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου και περιμένουμε σε σχέση με τα χρήματα που θα δοθούν εδώ, τα οποία είναι ελάχιστα σε σχέση με την απόδοση που θα έχουν. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι με σχετικά μικρό budget το αποτύπωμα και η έκβαση είναι πάρα πολύ δυνατή. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να το τρέξουμε. Το τρίτο έργο είναι η καμπάνια και προβολή στο ταξιδιωτικό πόρταλ του Discover Greece. Νομίζω το ξέρετε το πόρταλ αυτό, είναι το πιο διαφημισμένο και το πιο φημισμένο πόρταλ της Ελλάδας, όπου και εκεί θα υπάρξει μια πολύ ισχυρή παρουσία της Λέσβου με ψηφιακό πρόγραμμα προβολής, με ειδικό αφιέρωμα της Discover Greece, με promotion μέσα στο πόρταλ. Στο δικό τους δίκτυο, το social media, θα υπάρχει ειδική προώθηση της Λέσβου και καμπάνια και digital advertising, δηλαδή ψηφιακό πλάνο προώθησης μέσω promoted posts. Στο τέταρτο έργο θα υπάρχει πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής, δηλαδή θα έχουμε το advertising plan, αυτό που σας έλεγα πριν, πέρα από το ότι θα υπάρχει μια στρατηγική όπου όλοι θα ακολουθούμε όσοι είναι οι φορείς, στο τι στρατηγική θα έχουμε ώστε να προβάλλουμε τη Λέσβο, θα υπάρξει και ειδικό πρόγραμμα διαφήμισης, όπου θα είναι ξεκάθαρος ο στόχος, το awareness, impressions και video views, ποιες είναι οι αγορές στόχους και βάση κανονισμών τάσεων και ερευνών και ποια είναι τα κανάλια και οι πλατφόρμες που θα επιλεγούν. Τέλος, θα υπάρξει ένα
PR trips με international publicity. Θα έρθουν δηλαδή opinion leaders στο νησί, οι οποίοι έχουν τα δικά τους networks στα social media, θα έχουν εμπειρίες στο νησί, τις οποίες και αυτοί μέσα από το, θα κάνουν ένα ειδικό promotion είναι μέσα από το δικό τους. Στα ελληνικά. Πώς είναι στα ελληνικά, το... Ναι. Άνθρωποι που είναι πολύ γνώστες και επαγγελματίες του τουρισμού και επηρεάζουν που μπορούν να επηρεάσουν το αντικείμενό τους το τουριστικό προϊόν. Οπότε εδώ κλείνει και το κομμάτι του όλου έργου με το International Publicity. Θα τονίσω απλά τρία πράγματα. Αν συγκρίνουμε το που ήμασταν το 2019 όταν διαχωρίστηκε ο ενιαίος Δήμος σε δύο καινούριους Δήμους με το που είμαστε σήμερα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ιδίως για τον τομέα του τουρισμού που ακούγεται για πρώτη φορά τόσο πολύ το όνομα του νησιού μας σε πανελλαδικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό γίνεται επειδή υπάρχουν προσπάθειες επί δύο, επί τρία, για να δουλέψουμε με κοινό στόχο να επαναφέρουμε το νησί μας στο σημείο που μας αξίζει και να πάμε και παραπέρα από εκεί που ήμασταν μέχρι τώρα. Θα τονίσω το ότι ακούγεται ότι είμαστε ένας ενιαίος προορισμός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τέλος, τη λέξη της συνεργασίας είναι δεδομένη, διότι είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε νομίζω όλοι μαζί σήμερα και αυτό πρέπει να είναι το βασικό μήνυμα που θα φύγει παρά έξω. Έτσι. Ότι είμαστε μαζί με κοινό στόχο και θα δουλέψουμε μαζί για να προωθήσουμε το νησί μας ό,τι και αν χρειαστεί. Και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλα τα μέσα που είναι εδώ. Θα ήθελα να πω ότι στην ενημέρωση θα έπρεπε να είναι ο κύριος Μερσινιάς σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου. Δυστυχώς δεν μπόρεσε γιατί είχε κάποιες συναντήσεις στο επιμελητήριο έκτακτες με παράγοντες των Αθηνών. Επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους, όλους τους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν την αρχική προσπάθεια, γιατί σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί και οι Ένωση Ξενοδόχων και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και οι πράκτορες. Όλοι οι οποίοι είμαστε συνδεδεμένοι με τον τουρισμό έχουμε την ίδια άποψη και προσδοκούμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Και εγώ θα πω τρία πραγματάκια μόνο. Καταρχήν να πω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι θα είναι αποτελεσματικό, γιατί θα το τρέξει ένας οργανισμός ο οποίος είναι γνώστης του τουρισμού. Δεν είναι άνθρωποι που θα πάνε ψάχνοντας, είναι άνθρωποι που έχουν κάνει το ίδιο project για πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας και άρα γνωρίζουν το τι πρέπει να κάνουν και πώς να είναι αποτελεσματικοί. Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι μια σπάνια στιγμή στην οποία θα ζητηθεί η άποψη, η γνώμη και το input, η συνδρομή των φορέων του νησιού. Στο πρόγραμμα της μελέτης θα κληθούμε εμείς όλοι οι οποίοι είμαστε στον τουρισμό, είτε σαν ιδιωτικοί φορείς είτε σαν δημόσιοι φορείς, να συμβάλλουμε με τις γνώσεις μας, με τις απόψεις μας, με το υλικό το οποίο διαθέτουμε και θα ληφθούν υπόψη και άλλες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν, οι οποίες ήταν καλές, οι οποίες όμως αυτή τη στιγμή χρειάζονται επικαιροποίηση, διότι τα στοιχεία και οι συνθήκες έχουν αλλάξει και δεν είναι ίδιες με τις συνθήκες που επικρατούσαν όταν έγιναν οι αρχικές μελέτες. Έτσι θα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι νέου υλικού και παλιού υλικού, το οποίο θα μπει μαζί και θα δημιουργήσει την καινούργια μελέτη πάνω στην οποία θα στηριχθούμε για να προχωρήσουμε με την έμπειρη γνώση και γνώμη του ΣΕΤΕ στην προβολή ολόκληρου του νησιού. Τέλος θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η νέα μελέτη και οι δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν την μελέτη, είναι ότι θα υπάρχει και από το ΣΕΤΕ και μια υποστήριξη προς το Δήμο Μυτιλίνης, ώστε να μπορέσει ο ίδιος ο Δήμος Μυτιλίνης και σε συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Λέσβου να συνεχίσουν να τρέχουν όποιο πρόγραμμα βγει και να υπάρχει μια συνέχεια, γιατί η μελέτη αυτή θα είναι η αφορμή, η έναρξη μιας διαρκούς προσπάθειας προβολής του νησιού προς τα έξω, είτε στην ευρωπαϊκή αγορά είτε στις υπόλοιπες αγορές, και η συνέχεια αυτής της προσπάθειας είναι πάρα πολύ σημαντική, κάτι το οποίο εξασφαλίζεται μέσα από το πρόγραμμα αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή σας παρουσιάζουμε. Είναι μια αρχή η οποία είναι πολλά υποσχόμενη
και ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και άλλα χρήματα, οι Δήμοι να διεκδικήσουν και άλλα χρήματα, ώστε κάθε χρόνο αυτή η προβολή να συνεχίζεται, να μεγαλώνει και να φέρουμε την Μυτιλήνη και τη Λέσβο ολόκληρη στο σημείο που, που της αξίζει τουριστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα τελειώσω την παρουσίαση τουλάχιστον από την πλευρά μας και θα σας πω μόνο ότι από την πρώτη στιγμή το διαφορετικό αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ότι υπήρξε μία από την αρχή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Θέσαμε κατ' επανάληψη τουλάχιστον στα όρια του Δήμου Μυτιλήνης σε διαβούλευση τι θέλουν οι επαγγελματίες του τουρισμού και τι θα προσδοκούσαν μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να είμαστε, να το πω έτσι, αρκετά πολύ στοχευμένοι, μάλλον αρκετά στοχευμένοι στο τι ζητάμε, έτσι ώστε ως συνομιλητές του ΣΕΤΕ να μπορούμε να ζητάμε πράγματα που μας είπαν οι ειδικοί του τουρισμού ότι απαιτούν και να περιληφθούν μέσα στην εργασία που πρόκειται να γίνει, στη δράση αυτή που θα γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη το γεγονός ότι δεν έρχεται ο Δήμος Μυτιλήνης απλά να ανακοινώσει κάτι, αλλά αυτό είναι προϊόν μιας συνεργασίας που έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα με τους ειδικούς του τουρισμού για το νησί μας, προτεραιοποιώντας αυτά που είχαν κατά νου και εμείς επικοινωνώντας αυτές τις αναγκαιότητες με την κεντρική, με το ΣΕΤΕ και με τους ειδικούς του τουρισμού, φτάνουμε να βάλουμε στο τραπέζι αυτό το συγκεκριμένο πλάνο εργασιών που προσδοκούν συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα ως αποτέλεσμα αυτής της εργασίας. Απ' την άλλη, εγώ είμαι πολύ έτσι σίγουρος ότι η συνεργασία που ξεκινάμε εδώ και πολύ καιρό με το Δυτική Λέσβο στο θέμα του τουρισμού αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι η ανάπτυξη είναι εδώ και είναι στο χέρι μας να την κάνουμε πράξη. Θα πληροφορήσω απλό τον κόσμο που μας ακούει ότι τα μηνύματα είναι πολύ θετικά για το νησί μας. Όλοι περιμένουν με ανυπομονησία να δούνε κάτι νέο στο νησί μας, γιατί έχουν ακούσει, εκτός από το μεταναστευτικό που μας πήγε πίσω, αυτά που προωθούν το νησί μας, δηλαδή ότι είναι ένας πολύ πολύ ευλογημένος τόπος που έχει πολύ μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές. Οι προτάσεις που υπάρχουν στο χώρο του τουρισμού είναι εδώ και στο χέρι μας είναι να τις βάλουμε στο πλάνο και στην τροχιά της υλοποίησης. Μια διευκρίνηση ήθελα. Τα χρήματα αυτά είναι τα χρήματα που έδωσε ο ΕΟΤ και που Όχι. Πολύ καλά το. Ωραία, λοιπόν. Λίγο να το. Ναι. Τα χρήματα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από τα χρήματα, τα 500.000 ευρώ που έδωσε στην περιφέρεια για να υπάρξει τουριστική προβολή στα νησιά που επλήττησαν από το μεταναστευτικό, και επίσης είναι ξεχωριστά χρήματα από αυτά που πήραν οι συγκεκριμένες πόλεις που είχαν πρόβλημα με τον τουρισμό, με τη μετανάστευση. Είναι καθαρά χρήματα που διεκδίκησε ο Δήμος Μυτιλήνης για την εκπόνηση μιας μελέτης με συγκεκριμένες δράσεις και βηματισμούς για το νησί μας και το Δήμο Μυτιλήνης. Οι δράσεις αυτές που θα υλοποιηθούν θα συνδεθούν με κάποιο τρόπο και με τις άλλες δράσεις, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε δύο δέσμες δράσεων εδώ. Μία αυτή που θα υλοποιήσετε εσείς με τη μελέτη και όλα τα υπόλοιπα που περιγράψατε, και θα έχουμε και από τον ΕΟΤ την πρωτοβουλία. Λίγο μπερδευτήκαμε τώρα. Ναι. Όπως είπε ο κύριος Μπαλής, το βασικότερο από όλα αυτής της μελέτης είναι στην ουσία θέτει το πλαίσιο έτσι ώστε να μπορούν να κουμπώνουν όλες οι δράσεις. Όπως είπε και ο κύριος Αβαγιανός, υπάρχουν ένα σωρό μελέτες οι οποίες γίνανε κατά καιρούς και οι οποίες μείνανε στο στάδιο της μη επικαιροποίησης ή στο στάδιο της ανενεργούς δράσης τους, δηλαδή στα συρτάρια με δύο λέξεις. Αυτό που κάνει τούτη εδώ η μελέτη είναι να βάλει το πλαίσιο έτσι ώστε να μπορούν όλες αυτές οι πηγές πληροφόρησης και γνώσης για το νησί να κουμπώσουν σαν στοιχεία του νησιού μας και των προτεραιοτήτων που πρέπει να δοθούν, και να αποτελέσει το εργαλείο αυτό ένα μπούσουλα το οποίο θα κατανέμει τους στόχους και τις ανάγκες στο μέλλον με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν και ή θα υπάρξουν. Δηλαδή όλα αυτά δεν έρχονται να μπουν σε μια λογική αντιθέσεων ή όποιες μελέτες που θα γίνουν, γιατί τούτη εδώ η μελέτη είναι μελέτη επιστημονικά ειδωμένη και οργανωμένη, δομημένη, έτσι ώστε να αξιοποιήσει σαν υλικό όλες τις άλλες πρωτοβουλίες. Είναι δηλαδή αυτό που είπαμε, το πλαίσιο. Δηλαδή από εδώ και μπρος αυτή η μελέτη θα αποτελεί ένα πλαίσιο
που με τη σειρά της θα δίνει την κατεύθυνση που πρέπει να υπάρξει στο νησί μας, τουλάχιστον για το νησί μας, μέσα από θέματα βέβαια που δεν θα το πούν οι μελετητές, αλλά θα βγει μέσα από τη διαβούλευση με τους φορείς που είναι οι αρμόδιοι και με τους δύο δήμους που θα είναι και οι συντελεστές της συγκεκριμένης δράσης. Το ποσό αυτό αφορά όλες τις δράσεις, καταλαβαίνω, 245.000 ευρώ, όλα αυτά που περιγράφονται. Και είπατε ότι έχει σημασιοποιηθεί. Ποια εταιρεία έχει πάρει τη... Είναι αυτός, ο ΣΕΤΕ. Ναι. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η οποία είναι μη κερδοσκοπική επιχείρηση, η οποία έχει καθαρά επιστημονικό κομμάτι εκπώνησης τουριστικού προϊόντος ανά την Ελλάδα, με πρακτικά αποτελέσματα. Όχι, δηλαδή, είναι μη κερδοσκοπική. Και έχει κάνει και παρόμοια. Ναι, και εκπονεί, βέβαια, παράλληλες, δηλαδή, όλοι οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, αν έχουν την υπογραφή του ΣΕΤΕ, θεωρούνται και στο εξωτερικό πολύ αξιόπιστοι σαν μελέτη. Πρέπει ο χρόνος παράδοση είναι ένας χρόνος, ναι. Έως ένα χρόνο, εντάξει. Ναι. Βεβαίως, να πω το εξής, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο βάζει το πράγμα σε μια υλοποίηση υποδομής. Δεν έχει καμία σχέση με μια λογική προβολής που θα ξεκινήσει τώρα για κάποιες μήνες και θα πιάσει, ξέρω εγώ, την φετινή σεζόν. Είναι κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο βαθύ και κάτι πιο μακροπρόθεσμο. Στρατηγικό. Ναι, στρατηγικό ακριβώς, στρατηγικό.